Και γύρισε το κουμπί. Εκεί κατάλαβαν και οι ξένοι. Και εκεί ήταν ένα θέμα που είχα εγώ με τον Μίχελ. Τους είχε δώσει υπεραξία και δεδομένη παρουσία ουσιαστικά στην ομάδα. Εκεί λοιπόν κλονίστηκε ο μηχανισμός του ΠΑΟΚ. Είναι το πιο κομφικό παιχνίδι της σύγχρονης ιστορίας του ΠΑΟΚ. Είναι το Ξάνθη ΠΑΟΚ το περσινό το 0-3. Εκεί λοιπόν γυρνάει το κουμπί. Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει ένα σερί απίστευτο. Φτάνει να γίνει, να πάει πρώτο στη βαθμολογία, παρότι ξεκίνησε όπως ξεκίνησε. Και στο τέλος έγιναν τα γνωστά. Τι έγινε? Του έκλειψαν ένα πρωτάθλημα με χυδαίες δικαστικές αποφάσεις. Απορώ ακόμα που λένε ότι γιατί διαμαρτύρεστε. Να μην διαμαρτυρηθώ που ο Αρετόπουλος μέσα από το Σάββατο που ήταν Κυριακή, που ήταν Δευτέρας Δημοτικού Μαθητής, έγινε ο δαμάντιος κοράης την Τρίτη με τη συμπληρωματική έκθεση. Να μην διαμαρτυρηθώ για τη Σκολαρίκη που πραγματικά ψάχνω να δω τι κάνει αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω αν πέτυχε και τον στόχο της ζωής της. Και μετά ακολούθησε η ΑΕΚ, βέβαια, που εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Έκανε πως τρομοκρατήθηκε από μια φωτογραφία. Και ενώ είχε ακυρωθεί καθαρό γκολ του ΠΑΟΚ, το οποίο δεν παραδέχεται κανείς, και εκεί είναι η κόντρα ουσιαστικά του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Εγώ, αν βρεθεί ένας που θα παραδεχτεί ότι του Βαρέλα τον γκολ είναι καθαρό, θα κάνω πως τα ξεχνάω όλα. Δεν έχει βρεθεί ούτε ένας ακόμη. Δείγμα του τι αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ από τις κακομαθημένες συμπεριφορές των ομάδων του Λεκανοπεδίου. Δεν υπάρχει ένας να πει ότι, παιδιά, ήταν κανονικό το γκολ. Ένας δεν έχω βρει. Έναν, και μιλάμε πολλούς. Δύσκολη φάση, καμία δύσκολη φάση. Έχουν γίνει 100 γκολ από τότε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε εκείνη τη φάση πέρασε άλλη μια πολύ κομβική περίοδο. Τα βάζω όλα σε μια σειρά γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Για να καταλάβουμε τι έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, επειδή το έζησα αρκετά έντονα, έπρεπε να δώσουμε μια μάχη με τον ψυχισμό μας και το πώς θα κρατηθεί αυτή η ομάδα. Πρώτα απ' όλα αυτοί που συμμετείχαν σε αυτή, που ξαφνικά είδαν ένα καραγκιοζλίκι να τους στερεί τη διάκριση. Τα πριμ είναι επαγγελματίες. Είχαν τεράστια πριμ. Ξέχωρα αν τα πήραν στο τέλος με παρέμβαση Σαββίδη. Γενικά έπρεπε να διαχειριστούμε μια κατάσταση πάρα πολύ σύνθετη. Πρώτα απ' όλα ο καθένας ξεχωριστά τη δική του. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να μην κοιμάμαι, να εκνευρίζομαι με το παραμικρό, να διαβάζω, να κόβω από το Facebook, θυμάμαι χαρακτηριστικά, όποιος έγραφε βλακεία, μπούλο κατευθείαν. Ωραία, να μαλώνω στον δρόμο, να μαλώνω και μπουνιές. Δεν μαλώνω ποτέ έτσι. Να πέφτει κανένα πινελίκι, τέλος πάντων. Ήταν ένα δίμηνο κακό, τουλάχιστον. Φτάσαμε λοιπόν να πηγαίνουμε να παίξουμε έναν τελικό στα κόκκινα και ήταν το δεύτερο σημείο της εποχής Λουτσέσκου όπου ο ΠΑΟΚ έπρεπε να γυρίσει το κουμπί. Το γύρισε με εμφαντικό τρόπο, ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελο έχοντας χάσει και πέναλτι. Άλλη εποχή, άμα χάναμε πέναλτι, 3-0 τελικό θα ήταν υπέρ της ΑΕΚ. Χάνοντας και πέναλτι, ο ΠΑΟΚ πήρε εύκολα το. Η ΑΕΚ κάνει πρώτη τελική στο 75. Δίθεν πρωταθλήτρια. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει μέσα στην έδρα της ένα τελικό. Καταφέρνει να βγει από τον κικαιώνα της βλακείας που είχε μπλέξει με τα καραγκιοζλίκια τους και ξεκίνησε, πήρε τις ανάσες για να ξεκινήσει την επόμενη σεζόν εκεί όπου είχε υποχρέωση η ομάδα κατάκτησης πρωταθλήματος. Αλλά πρώτα έπρεπε να πάει η Champions League, μικρή προετοιμασία, ελάχιστο χρόνο. Μεγάλος μέσος όρος ηλικίας, κακές επιλογές καλοκαιρινές που θα δίνανε ανάσες στο βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ παρόλα αυτά καταφέρνει να περάσει τη Βασιλεία, σημαντική ομάδα της Ελβετίας, με δύο νίκες μάλιστα. Καταφέρνει να περάσει τη Σπαρτάκ Μόσχας, μια πανάκριβη ομάδα η οποία προηγήθηκε μάλιστα στο πρώτο 20 0-2 στην Τούμπα. Κατάφερε ο ΠΑΟΚ να κάνει ανατροπή, γιατί ξεχνάμε, ανατροπή στο πρώτο ημίχρονο. Κατάφερε να κάνει. Πήγε εκεί να διαχειριστεί το 3-2 της Τούμπας, η αποβολή που κερδίζει ο Κρέσπο τον Αντριάνο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ με τη λευκή ισοπαλία περνάει, πάει, πέφτει πάνω στην Μπενφίκα. Η Μπενφίκα προηγείται, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με την καλύτερη στιγμή του Βάρντα στην ομάδα, τη μοναδική κιόλας.
Σοφαρίζει 1-1, έρχεται στην Τούμπα το παιχνίδι. Έχουμε όλη την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να το διαχειριστεί. Πέφτουμε πάνω. Προηγείται κιόλας με την εξαιρετική κομπίνα Βιερίνια Μαουρίτσιο Πρίγιοβιτς. Ξεκινάει το παιχνίδι καλά. Μία στημένη μπάλα από Βαρέλα χάνει τον Ζαρντέλ. Ένα τραγικό λάθος του Πασχαλάκη. Στέλνουν τον ΠΑΟΚ στο Καναβάτσο. Η ήττα είναι βαριά. Η διαχείριση της ήττας αυτής, με τον ΠΑΟΚ έχει φτάσει μια ανάσα από την είσοδο στους ομίλους της Champions League. Η διαχείριση της ήττας αυτής πάρα πολύ δύσκολη. Άλλο ένα κομμάτι, το τρίτο της εποχής Λουτσέσκου, που έπρεπε να γυρίσει η ομάδα το κουμπί. Απλά επειδή είχε γίνει γκρουπ, ήταν πλέον ισχυρό το γκρουπ μέσα στα αποδυτήρια. Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο πρωτάθλημα έχοντας κινησμό. Βρήκε πολλά σφυρίγματα κόντρα του, γιατί αυτό δουλεύτηκε από τους αντιπάλους. Προσπάθησαν να περάσουν ένα μήνυμα ότι αν ευνοήσεις τον ΠΑΟΚ τελείωσες. Ανάποδα σφυρίγματα. Η ομάδα πιεσμένη ψυχολογικά και σε κάποια φάση στις αρχές του χειμώνα και σωματικά από την έλλειψη προετοιμασίας έμπαινε στα παιχνίδια όχι στο 100%. Τελικά η ομάδα κατάφερε όχι μόνο να μην χάσει, αλλά να κερδίσει σε έδρες όπως το Καραϊσκάκη, να κερδίσει όπως σε έδρες όπως ο Πανιόνιος με ακυρωμένο γκολ του Ακπομ, όπως ο Όφη με πέναλτι μας που δεν δόθηκε, έδρες που παραδοσιακά δυσκολεύεται. Το ΠΑΟΚ πέρασε από το Χαριλάου με μια μέτρια εμφάνιση. Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ εκείνη τη μέρα. Παρότι βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, η ομάδα πέρασε και από εκεί και έφτασε στο σημείο στον πρώτο γύρο να έχει μία απώλεια όλη και όλη αυτή με τον Ατρόμητο σε ένα παιχνίδι, μαγική εικόνα, αλλά δεν γίνεται να σου βγαίνουν όλα. Ο ΠΑΟΚ σε παιχνίδι που δεν του δόθηκε πέναλτι καθαρό στην ανατροπή του Καντουρί από το Στρούγκι, η ομάδα είχε τη μία και μοναδική απώλειά της. Παρ' όλα αυτά είχε κάνει ένα σημαντικό βήμα, όντας σε κακή κατάσταση στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου γύρου. Κακή κατάσταση εννοώ αθλητικά, όχι κακή κατάσταση σε επίπεδο εικόνας αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είχε έναν κινησμό, είχε μία σοβαρότητα, είχε καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα. Τι άλλο να κάνει για να πείσει ότι είναι το απόλυτο φαβόρι. Και όλα αυτά έχοντας ξεκινήσει την προσπάθειά του με μείον δύο. Ένα μείον δύο που τον βάλαινε μέχρι το Καραϊσκάκη, όπως πολύ έξυπνα είπε ο Λουτσέσκου εκεί, μιας και εκεί ήταν το σημείο που ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε τον Ολυμπιακό, έχοντας μάλιστα και στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι τον έχει και στην Τούμπα. Δεν είχαν τελειώσει οι δοκιμασίες για τον ΠΑΟΚ, με κεντρικό πρόσωπο στον πρώτο γύρο του Πρίγιοβιτσου που είχε ένα γκολ ανά 2,5 τελικές, νούμερο το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Με συμμετοχή με δύο γκολ και στο παιχνίδι με τον ΑΕΚ και στο παιχνίδι με τον Άρη, που ήταν πολύ κομβικά για την ισορροπία της ομάδας. Κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να περάσει και την δοκιμασία της αποχώρησης του Πρίγιοβιτς και της κουβέντας που σέρνει αυτή. Τι θα πάρει ο ΠΑΟΚ, τι δεν θα πάρει. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ παρασύρθηκα, αν και το πιστεύω ότι σωστά σκέφτηκα ποδοσφαιρικά. Αλλά καμιά φορά το αν σκέφτεσαι ποδοσφαιρικά δεν σημαίνει ότι και η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία έχει την ίδια λογική και η ομάδα έχει την ίδια λογική. Εγώ ήμουν υπέρ του να πάρουμε τον Μπέρκ. Με νούμερο βέβαια φυσιολογικό, εντάξει, γιατί μετά αυτά που έμαθα ότι ζητούσε ο Μπέρκ δεν ήταν φυσιολογικά και το ξεπερνάμε. Ο ΠΑΟΚ στηρίζει τον ΑΚΠΟΜ. Πάει στο χειμώνα ψάχνοντας παίκτες προοπτικής. Φέρνει στόπερ, μιας και ο Χατσερίδης δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Φέρνει πίσω το Γιαννούλη, φέρνει τον Σβιντέσκι, έναν φορ περιφερειακό κυρίως, για να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει λύσεις όπως και έγινε. Δίνει πρώτο ρόλο στον Ακπομ και ο ΠΑΟΚ πάει στην Τρίπολη στο πιο δύσκολο ψυχολογικά παιχνίδι της σεζόν, γιατί εκεί ξέρουμε ότι αν γίνει η Κέντα, ο ΠΑΟΚ θα έχει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ το ακυρώνεται καθαρό γκολ στο 0-0 με τον Μπίσεσβαρ. Του κρατάει ο Πασχαλάκης 3-4 φάσεις που κάνει Τρίπολη και μάλιστα υπάρχουν 2-3 αποκρούσεις του πάρα πολύ καλές.
Και έρχεται η σειρά του Άντρε Βιερίνη να πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Άντρε ανοίγει το σκόρ με το φάουλ. Ο Μαουρίτσιο κάνει το 2-0, το αυτογκόλ μετά του Τριανταφυλόπουλου. Κάνει το τελικό 0-3. Ο ΠΑΟΚ φεύγει από την Τρίπολη με το μεγάλο διπλό και φεύγει και ο φόβος του τι σημαίνει η αποχώρηση του Πρίγιοβιτς. Ο ΠΑΟΚ απλά έπρεπε να προσαρμοστεί σε έναν πιο εργάτη φόρ, όχι και τόσο καλό εκτελεστικά. Παρότι το παιδί έχει 6 γκολ και του έχουν ακυρώσει και άλλα 5, δεν έχει την ευχέρεια του και την εμπειρία του Πρίγιοβιτς. Θα δουλέψει και θα τη βρει. Χθες ήδη ήταν πολύ καλός σε κάποιες κινήσεις χωρίς την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ ξεφεύγει από εκεί. Το μόνο που πρέπει να κάνει από εκεί και πέρα είναι να διατηρήσει τη σοβαρότητά του και να, ουσιαστικά να μην χάσει από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός έρχεται στην Τούμπα και νομίζει ότι θα παίξει με κανένα φιλικό παιχνίδι. Έρχεται χωρίς κόφτη. Τον βλέπουμε. Αρχίζουμε και πατάμε τον Άσο με τα πόδια, με τα χέρια, όπου μπορούμε να τον παίξουμε στο Ταϊβάν Μπετ, στο ένα από τα καλύτερα μεροκάματα της σύγχρονης ιστορίας μας, της στοιχηματικής. Ο ΠΑΟΚ προηγείται μόλις το 3, καθαρίζει το παιχνίδι στο 20 και απλά ο ΑΚΠΟΜ, που θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ και αυτός και η ομάδα, πετυχαίνει το 3ο γκολ για να μειώσει το τέλος ο Ποντένσε για τον γκολ της τιμής. Το πιο εύκολο, πιο εύκολος άσος πλην του Λεβαδιακού, που εντάξει, Λεβαδιακός δεν κατέβηκε να παίξει. Κατέβηκε ως την αντίπαλη ομάδα των Χάρλεμς σε εκείνη τη φιέστα. Τέλος πάντων, δεν ξέρεις, με το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό ήταν ο πιο εύκολος άσος της σεζόν αυτός απέναντι στον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που πέρασε και ο ΠΑΟΚ, χρειάστηκαν κάποιες στιγμές όπως τον γκολ του Βιερίνια στο Αγρίνιο, όπως να ξεπεράσει τον εκνευρισμό που προήλθε από τον γκολ offside του Βέλεθ στην Τούμπα σε ένα κακό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Είναι η αλήθεια. Αν δεν πάβει να είναι ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει και είναι η πρώτη απώλεια και τελευταία του ΠΑΟΚ στην Τούμπα την τελευταία διετία στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη άλλη. Ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε παιχνίδια με αποβολή όπως αυτό της ΑΕΚ, ενώ προηγήθηκε και το μέχρι για 0-3 η αποβολή του Ζαμπά χωρίς λόγο. Έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάρει ένα βαθμό που κάνει το παιχνίδι. Αποβολή και με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ είχε κάνει το 0-2, άρα μικρό το κακό. Πάλι ο Ζαμπά εκεί, δύο φορές στο ΟΑΚΑ. Ας ελπίσουμε να μην τριτώσει στο τελικό. Ο ΠΑΟΚ το έχει σηκώσει. Μοναδικό μελανό σημείο είναι το Χ στη Λάρισα, το οποίο βέβαια δεν είχε και τόσο μεγάλη αξία. Ξέραμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει το Λεβαδιακό. Δεν υπήρχε περίπτωση ο ΠΑΟΚ να κάνει γκέλα με το Λεβαδιακό. Απλά το γεγονός και μόνο ότι 29 αγωνιστική πέσονταν ακόμα το πρωτάθλημα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο αυτός που έχει το know-how, και συγκεκριμένη περίπτωση ο Ολυμπιακός, έχει τον τρόπο να μαζεύει τα τρίποντα εύκολα ή δύσκολα. Όχι και τόσο ποδοσφαιρικά, αλλά το έχει. Άρα λοιπόν, αυτό από μόνο του, με τον κύκλο να κλείνει στην χθεσινή αναμέτρηση, το ότι ο ΠΑΟΚ πήρε ένα αίτητο πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός ήταν τόσο κοντά του, 7 βαθμούς ουσιαστικά, δεν είναι και πολύ κοντά, αλλά 5 καταγράφει το κοντέρ, σημαίνει πάρα πολλά. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να συνεχίσει να είναι συνεπής για να είναι στην κορυφή απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που θα πιέσει. Τι γκρουπάρα είναι αυτή, 80 άτομα ήμασταν. Έχεις δει την κόμμα τραγουδιστή? Θεϊκή φίλε. Δεν σε πιάνει δικιά σου με αυτήν και λέει χαλάλη. Ναι, ναι, αυτές είναι δικές μας. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση μέχρι σήμερα. Ο ΠΑΟΚ μέσα σε αυτήν την διαδικασία καταφέρει να φτάσει και μέχρι τον τελικό. Θα το πιάσουμε και μετά αυτό το κομμάτι. Δεν είναι μικρό επίτευγμα του ΠΑΟΚ αυτό που πέτυχε. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το ξαναδούμε ποτέ. Αλλά θα πρέπει να περάσουν και κάποια χρόνια για να τα αξιολογήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ουσία είναι ότι με τον Ιβάν ηγέτη που πληρώνει, με τον Λουτσέσκου που δεν μάσησε στην πίεση και έκανε το σωστό, που κατάφερε ο Λουτσέσκου να διαχειριστεί ουσιαστικά και το γκρουπ και την οικογένεια. Δεν είναι εύκολο, επαναλαμβάνω. Όταν έχεις δώσει 100-150 εκατομμύρια για να κάνεις ομάδα, είναι λογικό να σου γυρνάει και το μάτι. Και μάλιστα μας γυρνούσε. Εδώ λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο όπου ο ΠΑΟΚ έκανε κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Και στο επόμενο ημίωρο θα πιάσουμε το τι μέλη γενέστε.
Υπάρχει μια αγωνιστική υποχρέωση πάρα πολύ σημαντική ακόμη, αλλά επειδή το πρωτάθλημα έκλεισε, μπορούμε να κάνουμε και έναν απολογισμό και για το κομμάτι του ΠΑΟΚ και για το κομμάτι των υπολείπων. Ένα ρεαλιστικό ποδοσφαιρικό κομμάτι της εκπομπής για το τι πιστεύω εγώ ότι θα δούμε του χρόνου και το τι επίπεδο περιμένω να δω τις ομάδες και το τι περιμένω να δω τον ανταγωνισμό γενικότερα και από την δομή του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, γιατί κάποια πράγματα αναμένεται να αλλάξουν. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Και εδώ ακούμε Nirvana, έναν άνθρωπο που αυτοκτόνησε επειδή είχε μια γκόμενα που τη λέγανε Hall, τρύπα δηλαδή. Εντάξει, ναι, μωρέ, το παρατσούκλι της ήταν Courtney Love, Hall. Αυτή από τους Hall. Τι θα πεις? Δύσκολα τα πράγματα, φίλε. Να ακούσουμε λίγο Nirvana. Θα κάνουμε κανένα σχόλιο αφού μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ και τη διετία, όπως κατάφερε να φτάσει σε αυτό το επίτευγμα. Τους πρωταγωνιστές, όλα τα παιδιά βαράνε λιθαράκι, αλλά ΠΑΟΚ έχει ξεκάθαρο ηγέτη του κλαμπ, έχει ξεκάθαρο ηγέτη των αποδυτηρίων, έχει ξεκάθαρους ηγέτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάμε να πιάσουμε και λίγο τον ανταγωνισμό. Πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός που ήταν δεύτερος. Μια ομάδα καινούργια το περασμένο καλοκαίρι, με καινούργιο προπονητή, καινούργιες ιδέες. Ξεκίνησε νομίζω παίζοντας πιο κανονικό ποδόσφαιρο στην αρχή της σεζόν. Προσπάθησε να βάλει στοιχεία στο παιχνίδι, να βάλει πολλούς παίκτες στο παιχνίδι. Όσο περνούσε ο καιρός και όσο έχανε έδαφος ο Μάρτιν στην πίεσή του, αναγκάστηκε να συμμαζέψει κάποια πράγματα κάπως άκομψα. Δεν έβαλε καινούργιες ιδέες στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ήταν ανάλογα με τις ορέξεις του Φορτούνη, που έκανε εκπληκτική σεζόν, είναι η αλήθεια, αλλά ήταν ο Φορτούνης και το χάος. Σίγουρα βοήθησε σε κάποιες φάσεις ο Ποντένσε, αλλά χωρίς καλό Φορτούνη ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ενδεικτικό της όλης κατάστασης που επικρατούσε στον Ολυμπιακό είναι ότι στα κρίσιμα παιχνίδια και όταν βρήκε ομάδες απέναντι που αντιστάθηκαν, το κλείσιμο του Φορτούνη, η έλλειψη χώρων και για να δράσει ήταν πολύ καθοριστικό. Και αναφέρομαι στο παιχνίδι της Τούμπας, όπου δεν τον είδαμε ποτέ. Στα δύο παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου, που θα μπορούσε να κάνει μια ευρωπαϊκή υπέρβαση, ο Ολυμπιακός δεν τα έκανε. Έμεινε σε αυτή την υπέρβαση του άσου της Μίλαν, αλλά ένα παιχνίδι το οποίο ήταν νομίζω πολύ τυχερό. Πολλές κόντρες, γκολ, πολλά τέλος πάντων πράγματα τα οποία τον ευνόησαν εκείνη τη μέρα στο επίπεδο της τύχης, καθαρά. Δεν ήταν τόσο καλύτερος. Και καπάκι ένα ακόμη παιχνίδι το οποίο περνάει μολοχτά, δηλαδή πλην της Τούμπας και των δύο με την Δυναμό, είναι αυτό με τη Λαμία, όπου έκρινε τη συμμετοχή στη διεκδίκηση ενός τίτλου. Ο Ολυμπιακός, έχοντας ισοπαλία με γκολ από το πρώτο παιχνίδι, κατάφερε να χάσει από μια ομάδα μέσα στο Καραϊσκάκι που ουσιαστικά έκανε rotation εκείνη τη μέρα. Είχε 6-7 αλλαγές βασικών παιχτών ο Χάβος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έβγαλε ένα έλλειμμα προσωπικότητας εκείνη τη μέρα, φοβικός εντελώς, όταν του στράβωσε το παιχνίδι, κατάφερε ουσιαστικά να μην βρει αιστεία από κάποια φάση και μετά. Νομίζω έχασε και πέναλτι με το Φορτούνι εκείνη τη μέρα. Εκεί λοιπόν η έλλειψη προσωπικότητας, η έλλειψη περισσότερων λύσεων, η έλλειψη εκτελεστή φορ ήταν και αυτή πολύ σημαντική για μια ομάδα η οποία ουσιαστικά είναι μονοδιάστατη. Το πώς τελειώνει ο Ολυμπιακός και με τι εικόνα τελειώνει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα πιστεύω δεν έχει καμία σχέση με αυτή που θα ξεκινήσει στην επόμενη σεζόν. Και εννοώ σε επίπεδο ρυθμού και σε επίπεδο ανταγωνισμού που θα βρει απέναντί του. Γιατί νομίζω ότι από κάποια φάση και μετά ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε μόνο διάφορες ομάδες που δεν είχαν κανένα πραγματικό κίνητρο. Και αυτές που είχαν κίνητρο τις αντιμετώπιζε στην έδρα του. Υπήρχε μια τέτοια διομορφία προς το τέλος της σεζόν. Η ουσία είναι ότι έχει τεράστια κενά στο ρόστερ. Δεν έχει κάποιον συγκλονιστικό τερματοφύλακα, δεν έχει καλούς παίκτες στο κέντρο της άμυνας, δεν έχει τίποτα συγκλονιστικά χάφη. Δηλαδή, αν πιστεύει κάποιος ότι με Μπουχαλάκι, Καμαρά και Γιγέρμε θα μπορέσει να στήσει μια ομάδα που θα είναι σταθερή, κάνει τεράστιο λάθος. Και βέβαια δεν έχει έναν φόρ που να είναι πιστικός. Και πλήρη του Ποντένσε, αξιόπιστη λύση στα εξτρέμ δεν έχει. Και όταν αναφέρω, δεν λέω ότι είναι καλοί παίκτες. Λέω ότι δεν είναι παιδιά τα οποία έχουν τη στόφα, το μέταλλο και την διάρκεια για να ορίσουν τις τύχες μιας πρωταθλητρίας ομάδας.
ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ του. Πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ του. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν, είναι και λίγο δύσκολα τα πράγματα για αυτό, γιατί αν δεν κάνει αυτή που έχει, δεν μου δείχνουν ικανή. Αν κάνει, θα χάσει χρόνο, έχοντας και τον πιο δύσκολο δρόμο για το Champions League φέτος το καλοκαίρι και τις συνθήκες που αντιμετώπισε πέρσι ο ΠΑΟΚ, που δεν είναι αμεληταίες, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εκτιμώ λοιπόν ότι αν δεν, θα πρέπει να κάνει κάτι στη μέση. Δηλαδή και να μην κάνει πολλές αλλαγές, αλλά να κάνει λίγες και να είναι πετυχημένες. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να διαφύγει ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να επανακτήσει τα σκύπτρα. Απ' την άλλη η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά το έχει παρατήσει. Μετά το περσινό δώρο που πήρε από την ελληνική κυβέρνηση, τα ελληνικά δικαστήρια και την αθλητική δικαιοσύνη στο κομμάτι της, έχει αφήσει τον κορμό της να φύγει. Η ΑΕΚ από μία άποψη είναι η πιο πετυχημένη ομάδα φέτος στη Super League, γιατί είναι μία ΑΕ η οποία έχει βάλει στο ταμείο της 25 περίπου εκατομμύρια ευρώ, ένα νούμερο το οποίο, αν το δούμε επιχειρηματικά, ελάχιστες, μπορεί και καμία, επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορεί να έχουν βάλει στα ταμεία τους. Η επίσημη δικαιολογία βέβαια γι' αυτό είναι το γήπεδο, δεκτό. Το έκαναν και άλλες ομάδες, το έκαναν η Τότεναμ, παραδείγματος χάρη, είχε κάνει 2 χρόνια μεταγραφή. Βέβαια η Τότεναμ είχε έναν κορμό απίστευτο και δεν έχασε τον κορμό της το περασμένο καλοκαίρι, το διατήρησε. Και έκανε και ένα γήπεδο ενός διής, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε και αυτό. Η ΑΕΚ το έχει παρατήσει εντελώς, χρειάζεται πάρα πολλές αλλαγές. Το μόνο που την απασχολεί είναι πώς θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, αν θα αντέχει να έχει τα κονέ με τους διαιτητές και οτιδήποτε άλλο. Ο τρόπος που άδειασαν τον Ουζουνίδη φέτος, παρότι τους έβαλε στο Champions League, ο τρόπος που επέστρεψαν σε έναν προπονητή παροχημένο όπως είναι ο Χιμένεθ, που παίζει ένα κουτουρού ποδόσφαιρο, όσοι καταλαβαίνουν ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν και τι εννοώ. Ο τρόπος που μιλάμε για μια ομάδα που δεν έχει extreme, για μια ομάδα που έχει πολύ άσχημα stopper, πολύ κακά stopper. Ο καλύτερος stopper της ο Λαμπρόπουλος δεν παίζει. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει πετάξει 2 σημαντικούς παίκτες του άξονα, τον Σιμώση και τον Μπαγκασέτα, εκτός αγώνα, εκτός τέλος πάντων σεζόν, γιατί δεν υπέγραφαν συμβόλαιο. Μια ομάδα που περιμένει τα πάντα από έναν Μάνταλο και τον Πόνσε στην κορυφή και μεγάλο Σιστάρ είναι ο πιο αντιδραστικός ανεφλόγου και αιτίας Λιβάγια στην επίθεση. Γενικά η ΑΕΚ, αν θέλει να γίνει μια σοβαρή ποδοσφαιρική ομάδα, θα πρέπει να αποφασίσει ότι οι επόμενες 2 χρονιές θα είναι χαμένες και θα ξεκινήσει να σκέφτεται ποδοσφαιρικά, και όχι ο τεχνικός διευθυντής της, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, να προσπαθεί να γλύψει τον μεγαλομέτοχο, προσφέροντάς του φθηνές λύσεις για να το παίξει ο τελευταίος ότι εγώ και δεν πληρώνω και κάνω τη δουλειά μου. Πέρσι το έκανε, είναι η αλήθεια, φέτος εισέπραξε και αυτό είναι η αλήθεια, αλλά από εδώ και πέρα, αν η ΑΕΚ συνεχίσει έτσι, θα είναι η τρίτη δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο με σφραγίδα. Οι άλλες ομάδες, έχει ενδιαφέρον ο Άρης, ένας Άρης που ξεκίνησε τη σεζόν έχοντας την κλασική ποδοσφαιρική λογική που είχε επιβάλει τότε ο Γιάννης ο Κόντης, ότι πάμε να παίξουμε κάτι ισπανικό, κάτι με πολύ καλό passing game, κάτι τέλος πάντων το οποίο θα αρέσει, άρεσε. Είχε κάποιες πολύ χτυπητές τακτικές αδυναμίες, κυρίως στην αμυντική μετάβαση. Ήρθαν άσχημα αποτελέσματα μετά την καλή αρχή. Πάρθηκε μια γενναία απόφαση, δεν ήταν εύκολο να φύγει ο Πάκο Ερέρα από τον Άρη εκείνη την περίοδο. Η επιλογή του Παντελίδη, που τους τραβώναν όλα στην Τρίπολη, δημιουργούσε ένα θεματάκι. Για καλή του τύχη του Παντελίδη, ο Άρης ως οργανισμός τον βοήθησε το Γενάρη. Του πήρε 4 παίκτες που οι 3 αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι της αλλαγής εικόνας. Ο Παντελίδης προσάρμοσε την ομάδα σε μια πιο ποδοσφαιρική ελληνική πραγματικότητα. Άφησε τα πολλά πολλά και έπαιξε κανονικά.
δούλεψε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν ήταν από αυτούς που έλεγε ότι πάω να παίξω το παιχνίδι μου και ό,τι γίνει. Δεν είσαι Μπαρτσελόνα, φίλε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πήρε τα αποτελέσματα ο Άρης και βγαίνει δικαίως στην Ευρώπη. Ως πέμπτος έστω. Μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από τη μεγάλη κατηγορία. Το ερωτηματικό για αυτόν βέβαια είναι το τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Ο πιο κομβικός του παίκτης για φέτος για μένα είναι ο Ματέο Γκαρσία. Αυτός ήταν που δημιουργούσε ανισορροπία στους αντιπάλους. Αυτός ήταν που βγήκε μπροστά εκεί που ο Άρης χρειαζόταν ψυχολογία στην αρχή και μέταλλο. Αυτός ήταν που βγήκε μπροστά στα πιο κρίσιμα παιχνίδια. Είναι ο πιο ποιοτικός του παίκτης. Είναι ένα παιδί με προοπτική. Νομίζω δεν θα μείνει στον Άρη και αυτό θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να διαχειριστεί. Ωστόσο, το γεγονός ότι επέστρεψε εκεί που ήταν πριν πέσει, στην καλή του περίοδο, τέλος πάντων, όχι τις τελευταίες του σεζόν στη Λίγκα όπου κινδύνευε, κάνει την πορεία του πετυχημένη. Όπως πετυχημένη είναι και η πορεία του Ατρομήτου, ο οποίος έστω με σημαντικούς δανεισμούς για ακόμη μια φορά από τον ΠΑΟΚ και με κορυφαίο τον Γκουλούρη, ο οποίος τελειώνει τη σεζόν με 26 γκολ νομίζω σε όλες τις διοργανώσεις, 19 στο πρωτάθλημα, πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Πολύ σημαντικό, σημαντική παρουσία για τον Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος χλεβάστηκε στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι και λίγο μια κουβέντα που θα την κάνουμε μετά τις και μισή, για το τι μένει γενέστης στον ΠΑΟΚ. Ο Κάναντι νομίζω δεν είναι ότι έκανε κάτι πολύ σημαντικό στο παιχνίδι του Ατρομήτου, μια ομάδα που έπαιζε ένα συγκεκριμένο πράγμα και όχι κάτι ιδιαίτερο σε επίπεδο αυτοματισμών. Μια αθλητική ομάδα με παιδιά με φιλοδοξίες, με καλές ηλικίες. Έβγαζε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κάναντι αποχώρησε, φεύγει από τον Ατρόμητο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα του Ατρομήτου. Το θέμα του Ατρομήτου είναι το πώς θα καταφέρει να αντικαταστήσει τον κορυφαίο του σκόρερ και ένα-δύο παιδιά τέλος πάντων, όπως ο Γιαννούλης που έφυγε τον Γενάρη, που σίγουρα έκαναν πολύ σημαντική δουλειά για τη συγκεκριμένη ομάδα. Αλλά δεν πάβει ο Ατρόμητος να έχει βγει έκτη φορά τις τελευταίες 8 χρονιές στην Ευρώπη, άρα κάτι σημαίνει αυτό. Έχει δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό στάτους και νομίζω ότι επειδή έχει και μια ομάδα που έχει αρκετούς ποδοσφαιρανθρώπους, όπως είναι ο Γιάννης Αγγελόπουλος, είναι ο Νίκος ο Λαζαρίδης, είναι αρκετά παιδιά τα οποία το ξέρουν το άθλημα, θα τη βγάλουν την άκρη. Περιμένω έναν πολύ καλύτερο όφη σε σχέση με φέτος. Θα πέσουν λεφτά το καλοκαίρι, αρκετά. Υπάρχουν ποδοσφαιράνθρωποι εκεί, ο Πουρσανίδης κάνει κουμάντο εκεί πέρα, αυτός διαχειρίζεται τα λεφτά, αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά, όπως ο Γιώργος Σαμαράς, υπάρχουν τέλος πάντων παιδιά τα οποία ασχολούνται. Περιμένουμε έναν καλύτερο όφη. Περιμένουμε μια σταθερή Λαμία, αν και δεν ξέρω αν θα μείνει ο Χάβος. Υπάρχουν κάποια δημοσίευματα ότι δεν. Βλέπω τον Πανετολικό να περνάει δύσκολα. Βλέπω, γιατί έχει μειωθεί και άλλο το μπάτζετ του και φεύγει ο Δέλλας, πόσους μικρούς να βάλουν ακόμα. Βλέπω μια Ξάνθη ενισχυμένη. Αυτό που έπαιζε φέτος ήταν θλιβερό, αν μη τι άλλο. Ήταν τυχερή απλά γιατί είχε μια αμυντική συνοχή και πήρε κάποια αποτελέσματα τα οποία κυρίως 4 βαθμούς από τους αντιπάλους της και όχι ότι πήρε η ίδια. Σώθηκε στις λεπτομέρειες. Η Λάρισα του Κούγια δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε τι θα είναι μέχρι να τη δούμε στο γήπεδο, γιατί οι ομάδες του Κούγια είναι σαν τον δικό του τον ψυχισμό, ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Πάντως τελειώνει τη σεζόν η Λάρισα έχοντας ένα σκληρό γκρουπ με αρκετά παιδιά που την ψιλοβρίσκουν, όχι τίποτε ιδιαίτερο, αλλά όχι και άμπαλοι. Και σε αυτό το στάτους μπορεί να είναι τέλος πάντων αποδοτικό, αν το έχεις από την αρχή. Επί της ουσίας όμως, η αλλαγή του αριθμού των ομάδων σίγουρα δημιουργεί συνθήκες για ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Σίγουρα μειώνει τα παιχνίδια τα οποία κάποιοι μπορεί να είναι αδιάφοροι. Σίγουρα το λάθος το πληρώνεις πιο έντονα. Σίγουρα το λάθος σου δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση. Περιμένουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχουμε σήμερα εικόνα, αλλά έτσι όπως το ζήσαμε το φετινό, έχει ενδιαφέρον το καλοκαίρι, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κατηθεί ο ΠΑΟΚ ψηλά.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Για την ΑΕΚ δεν περιμένω απολύτως τίποτα. Δεν έχω κάτι άλλο να αναλύσω για το φετινό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι επειδή πολλοί ειρωνεύονται την εξυγίανση, ήταν το πιο καθαρό πρωτάθλημα όλων. Στην οικονομία της κουβέντας, ποιος ευνοήθηκε, αδικήθηκε, αυτός που το πήρε αδικήθηκε παραπάνω από αυτό που δεν το πήρε. Τους δύο που δεν το πήρανε, αυτή είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι οι τρεις ομάδες που έπαιξαν το χειρότερο ποδόσφαιρο, δηλαδή ο Απόλλωνας, ο Λεβαδιακός και ο ΠΑΣ. Τον ΠΑΣ μάλιστα ήταν και αρνητική έκπληξη, γιατί ήταν μια ομάδα που είχε ένα μοτίβο. Δεν είναι μια ομάδα ξεκούδνη. Αλλά ήταν πάρα πολύ κακός. Ακόμα και ο Όφη, που και αυτός ήταν κακός, βρήκε μερικά παιχνίδια μετά τις αλλαγές του Γενάρη, αντέδρασε, κάτι έπαιξε. Έβγαλε μια μεγαλύτερη ορμή, τέλος πάντων. Ο ΠΑΣ ήταν τραγικός. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν αυτά βέβαια, πέφτουν οι ομάδες. Ανεβαίνουν οι ομάδες, όλοι έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Άλλωστε μόνο τρεις ομάδες στην Ελλάδα δεν έχουν πέσει κατηγορία. Είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ολυμπιακός, είναι και ο Παναθηναϊκός. Όλες οι άλλες έχουν πέσει. Ο ΠΑΣ θα βγάλει την άκρη του, είναι μια ομάδα με παράδοση, είναι μια ομάδα που έχει κόσμο, που ασχολείται πραγματικά στην πόλη και όχι είναι όλες οι άλλες ομάδες εκτός από τις τοπικές ομάδες, υποστηρικτές. Αλλά η ουσία είναι, για αυτούς που ειρωνεύονται την εξυγίανση, ότι φέτος ο καλύτερος πήρε το πρωτάθλημα, ο δεύτερος καλύτερος ήταν δεύτερος. Δεν θα πω εγώ ότι η ΑΕΚ ήταν τρίτη καλύτερη. Στη μάχη με τον Ατρόμητο, στις λεπτομέρειες ουσιαστικά, βγήκε τρίτη. Τέταρτος ο Ατρόμητος, πέμπτος ο Άρης, που παρότι τα κενά διαστήματα που είχε στη σεζόν του, είχε αρκετά καλά και άξιζε να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Τώρα όλοι οι άλλοι ήταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Καλές εμφανίσεις, κακές εμφανίσεις. Ο ένας κέρδισε την ΑΕΚ, μετά πήγε για τρία στην Τρίπολη, ο Πανετολικός, έχοντας παίχτη παραπάνω. Η Τρίπολη, όλα τα παιχνίδια σχεδόν στράβωσαν. Η Λαμία ήταν η πιο σταθερή, πρώτη επαρχιακή ομάδα, δικαιολογημένα. Ήταν η Λαμία, 7η κατέληξε. Η καλύτερη της σεζόν. Μια ομάδα σταθερή, με έμπειρους παίκτες, με μια μίξη Ελλήνων, ξένων που ήξεραν τι θέλουμε στον αγωνιστικό χώρο και έναν προπονητή ο οποίος όταν δεν του βλέπει έργα και θέλει να κάνει αυτό που ξέρει, είναι πάρα πολύ καλός. Άμα αρχίσει και βλέπει έργα ο Χάβος, καλύτερα να πάρεις Netflix. Αυτά ως ένα σχόλιο για το τι είδαμε και τι περιμένουμε να δούμε του χρόνου. Θα πάμε σε μια ανάλυση εκτενέστερη στα του ΠΑΟΚ, τα όσα γνωρίζουμε, τα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν, και αν θέλει κανείς μετά το διάλειμμα να καλέσει στο 2-3-10-2-87-8-8-8, καλά θα κάνει να καλέσει, να συζητήσουμε ό,τι απορίες έχετε. Είναι και ο τελικός, είναι και οι προσκλήσεις, είναι και 1002, τα οποία θα πρέπει να δούμε το πώς θα κυλήσει το πράγμα. Πάμε στο διάλειμμα. Και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Να είμαστε πάλι πίσω με τον ήχο των Tool, της κορυφαίας μπάντας 90's που βγήκε ποτέ, με τον τραγουδιστή να έχει βάλει βυζιά. Στο τελευταίο χρονικό διάστημα βάλει βυζιά αυτός, ε. Ναι, 3.000 για δουλειά, φίλε. Πάμε, κυνηγάμε τον άλλον, τα δικά μας και τελειώσαμε. Ας πάμε μια γραμμή που περιμένει, καλησπέρα σας. Χαίρετε, Σταύρο. Τι γίνεται? Καλά. Ναι. Λοιπόν, μια γενικότερη παρατήρηση. Θεωρώ ότι σαν οπαδοί του ΠΑΟΚ χρειαζόμαστε περισσότερη ώρα που να μπορούμε να μιλήσουμε στον αέρα με δημοσιογράφους ΠΑΟΚ στο Λίμπερο. Έτσι. Δηλαδή, με δημοσιογράφους ΠΑΟΚ, έτσι το ξαναλέω. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, οι εκπομπές στις οποίες μπορούμε να μιλήσουμε δεν έχουν δημοσιογράφους ΠΑΟΚ. Mm. Έτσι, βρίσκω την ευκαιρία να σε πάρω τηλέφωνο, γιατί ουσιαστικά μου δίνεις το δικαίωμα έστω ένα μισάωρο, ρε παιδί μου. Mm. Αυτό ίσως πιστεύω θα έπρεπε να γίνεται πιο συχνά. Έτσι νομίζω, δηλαδή, στο εκφράζομαι και πέρα, εσείς κάνετε τα προγράμματα, σας ξέρετε καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, καταρχήν, να σε ρωτήσω κάτι, θέμα Μπέργ υπάρχει στον ΠΑΟΚ? Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά δεν μπορώ να σου πω θα γίνει στο μέλλον. Γιατί, ρε παιδί μου, έχω εκφράσει και στον Γιώργο τον Ζαγόρα ότι πιστεύω ότι αν πάρουμε τον Μπέργ, για τα επόμενα δύο χρόνια είμαστε κλεισμένοι σε πρωτάθλημα. Έτσι πιστεύω εγώ αυτή τη στιγμή. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είναι πάρα πολύ καλός για Ελλάδα.
και είναι και δοκιμασμένη λύση. Τώρα, παίκτες μεταπολιτικής αξίας έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν χρειαζόμαστε άλλον εκεί μπροστά. Σε αυτή τη λογική όμως, αν πάμε, θα πρέπει να πουληθεί ο Κουλούρης. Νομίζω ότι ο Κουλούρης πάει εξωτερικό. Έχει αλλάξει κάτι. Το πάει μέχρι να πάει. Καλά, δεν προφανώς. Είναι μια απόσταση, εντάξει. Και όσον αφορά τώρα την ομάδα γενικότερα, άμα τη δούμε, εγώ ένα μόνο πράγμα βρίσκω ότι χρειάζεται άμεση βελτίωση. Πραγματικά μόνο ένα πράγμα, αλλά το θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Εκεί στη μεσαία γραμμή δεν υπάρχουν αθλητικά χαρακτηριστικά. Θεωρώ δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι όποτε παίζουμε με ομάδα που μας ρίχνει ξύλο, πάντοτε έχουμε πρόβλημα. Γιατί έχουμε καλούς παίκτες, μπαλαδόρους, αλλά ούτε πολύ γρήγοροι είναι, ούτε ένταση έχουν στα τρεξίματά τους, ούτε αυτό το σπριν, αυτή την έκρηξη, παιδί μου, δηλαδή πραγματικά σου μιλάω. Θεωρώ ότι η ομάδα χρειάζεται ένα παίκτη διαφορετικό από τον Ολιβέιρα, για παράδειγμα. Ο Ολιβέιρα με τον Κάνιας χθες, παραδείγματος χάρη, ανέβηκε ένα 15% πάνω 20%. Αυτό, ρε παιδί μου, γιατί αυτό ρε Σταύρα, αυτό θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι θέλουμε ένα ζαμπά, ρε παιδί μου, ένα ζαμπά εννοώ από πλευρά σωματοδομής, έτσι. Ζαμπά πριν το δίμηνο ή τώρα? Εννοώ το πριν το δίμηνο, ναι. Από πλευρά σωματοδομής, που το ζαμπά, ρε παιδί μου, είναι τέραστο παλικάρι, εντάξει. Κτίνος. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Τι? Κτίνος. Κτίνος. Ένα τέτοιο λοιπόν, έστω και με λιγότερη ποιότητα από τον Ολιβέιρα, που προφανώς, άμα πας να συνδυάσεις τα αθλητικά χαρακτηριστικά με την ποιότητα, θα καταλήξεις σε ένα παίκτη που θα κοστίσει πάνω από 10-15 εκατομμύρια. Έστω και χαμηλότερης ποιότητας τεχνικής, αλλά χρειαζόμαστε ένα παίκτη ο οποίος θα κάνει όλο το... Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Στην τελική, να σου το πω κι αλλιώς. Εκείνος ο Ντιόπ που είχε βρει πριν από μερικά χρόνια, ρε φίλε, εκείνο το κράκερ που είχαν στο κέντρο, με συγχωρείτε, ρε φίλε, οι δικοί μας το βλέπαν και πηγαίνουν από τα δεξιά και από τα αριστερά. Δεν μπορούσαν να πέραναν την ευθεία. Ναι. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται το ΠΑΟ οπωσδήποτε. Τα υπόλοιπα όλα, εσύ για εξτρέμ και τα λοιπά, εντάξει. Okay. Και με αυτούς που έχουμε γίνεται δουλειά. Αλλά εκεί στο κέντρο θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι όταν θα πάμε να παίξουμε Champions League, προκριματικά καταρχήν, και πρώτα ο Θεός να περάσουμε στους ομίλους, θα έχουμε πρόβλημα και το θυμά. Και εδώ έχουμε πρόβλημα με τον Ατρόμητο και με τον Αστέρα τώρα στην Ελλάδα, μην λέμε χαζομάρες. Δηλαδή αυτός ο Ιγκλέσιας, αυτός του Ατρόμητου, το παλικάρι που είναι σαν μποξέρ, ο κοντός στο κέντρο, πώς το λένε? Ποιο το? Ο Βραζιλιάνος του Ατρόμητου στο κέντρο που έχει. Ο Μάτσον. Δεν κάνει αυτός. Ο Μάτσον. Δεν είπα τι κάνουνε. Λέω ότι όποτε παίζουμε με αυτούς, πάντοτε το κέντρο καταλήγει να... Δεν έχουμε σημασία. Εντάξει, είναι αθλητική ομάδα γενικά ο Ατρόμητος. Δεν έχει να κάνει με το κέντρο μόνο, έχει να κάνει με όλους. Έχει να κάνει και με το κέντρο, εσύ, Σταύρε. Ναι, έχει να κάνει όμως και με όλους. Είναι σκληρή ομάδα, είναι σκληρό γκρουπ. Είναι φίλε η τέταρτη ομάδα στην Ελλάδα ο Ατρόμητος. Ναι. Γι' αυτό μας δυσκολεύει. Όπως μας δυσκολεύει η ΑΕΚ, μας δυσκολεύει και ο Ατρόμητος. Δεν είναι κάτι παράλογο. Και τώρα ενόψει Σαββάτου, εγώ βλέπω μια φοβερή αισιοδοξία από την άλλη πλευρά, το οποίο δεν με πειράζει καθόλου, ίσα με χαροπεί να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, προσπαθούν να πείσουν τους εαυτούς τους. Είναι σημαντικό. Μια στάση, ναι, ακριβώς. Είναι μια προσπάθεια, ρε παιδί μου, να αυτοψηθούμε ότι είναι τελειωμένο το ματς, γιατί πολύ απλά μεταφυσικά το βλέπουν ότι τρίτη σερή χρονιά δεν ξαναχάνουν τον ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι. Μένουμε βολέ αυτό το πράγμα. Με χαλά καθόλου, να σε πω την αλήθεια. Εντάξει, εμείς το πάμε χαλαρά εννοώντας τι. Εγώ το έγραψα κιόλας πολλές φορές. Θεωρώ ότι πρέπει να. Δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι πλέον. Έχουμε πάρει το περσινό κύπελλο μες στο ΆΚΑ. Έχουμε πάρει αίτητη πρωτάθλημα. Ναι, έχουμε πάρει αίτητη πρωτάθλημα. Θα το λέμε. Το αίτητο πρωτάθλημα, τέλος. Θα μπαίνει η λέξη αίτητος παντού. Μέχρι να πάθει κάποιος νευρικό κρονισμό που τα ακούει. Ναι. Θα αφήσουμε τα παιδιά να πάνε να το χαρούν. Να πάνε να παίξουν ελεύθερα. Ναι. Παίξανε πολύ καιρό στα κόκκινα. Δεν θα αλλάξει κάτι, είναι ένα παιχνίδι, μπορεί να συμβούν τα πάντα. Και επειδή είναι ένα παιχνίδι, ακριβώς επειδή είναι ένα παιχνίδι, πιστεύω ότι θα κάνουν και καλό παιχνίδι. Αυτό εγώ θέλω να δω. Θα κάνουν καλό παιχνίδι. Εγώ θέλω να δω να πάω και να παίζει ελεύθερα. Χωρίς μεγάλο άγχος. Και επειδή δεν υπάρχει Έλληνα διαιτητής και ελληνικά κοντάρια να σας σπάσουν τα νεύρα, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο. Να έχουν στο μυαλό του ότι το ποδόσφαιρο που παίζει είναι. Ναι, και αυτό και το χωρίς οπαδούς, φίλε, εντάξει. Δεν φοβάμαι. Τι να σε πω τώρα. Η ομάδα πλέον σταμάτησε να έχει παίκτες οι οποίοι. Η ομάδα, αν ήταν με Μαουρίτσιο Βιερίνια, θα πηγαίναμε εκεί να κάνουμε πλάκα. Εντάξει. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αλλά αυτό. Το αφήνουμε αυτό. Έχει ανέβει ο δείκτης δυσκολίας. Θα πρέπει να δουλέψουμε και στο ψυχολογικό κομμάτι
για να μην πάμε πολύ ωραίος παίκτης. Ο Πόνσε, πάρα πολύ ωραίος παίκτης. Καλός παίκτης, είναι ιδανικός κι αυτός. Και η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα να μην δω στην Ελλάδα ούτε τον Μπέργ, ούτε τον Αραούχο ενώ σε αντιπάλους. Γιατί και τους δύο τους θεωρώ καλούς παίκτες που μπορούν μόνοι τους να πάρουν μάτς. Θα προτιμούσα επειδή, να τους δω τον ένα στον Κατάρ και τον άλλο να πάω απέξει στην Κίνα. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Πόνσε θα γυρίσει σε πρωτάθλημα το οποίο θα είναι top. Εντάξει, ο Αραούχο, μυστήρια περίπτωση. Δεν ξέρω. Πολύ καλό παίκτη. Δεν ξέρω. Πολύ καλό είναι εσύ, Σταύρο, τώρα. Ναι, δεν... εγώ τον ήθελα, δεν διαφωνώ, αλλά δεν είναι σταθερά, ρε φίλε, δεν είναι Μπέρκ. Ο άλλο ξέρει ότι και στην κακή του μέρα θα σου κάνει πέντε φάσει, είτε με πάσα, είτε με πίσω πάσα, είτε με κεφαλιά, είτε με ξύλο. Είναι ελεύθερο, το ξαναλέω, είναι ελεύθερο. Και αν ο Πάουκ θέλει, γιατί φέτος το πρωτάθλημα το δώσανε οι 30διάριδες και οι 33διάριδες, επειδή ακούω πολλούς που απαξιώνουν, ρε παιδί μου, λόγω ηλικίας τους παίκτες το πρωτάθλημα. Αν δεν είχε το Βιερίνη που ήταν 33, αν δεν είχε το Μαωρίτσιο στα 31, το Βαρέλα στα 32, να απορροφήσουν λόγω ηλικίας και εμπειρίας την πίεση του Κρέσπο, το Μάτος όταν χρειάστηκε, έτσι, που δεν έκανε καλή σεζόν ο Μάτος. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η ομάδα χρειάζεται παίκτες νεαρούς με μεταπολιτική αξία, με φιλοδοκία κτλ. Αλλά χρειάζεται και την άλλη τη φουρνιά από πίσω που θα υποστηρίξει με εμπειρία και θα καθοδηγήσει τους νεαρούς. Κοίτα να δεις, για να το κλείσουμε κιόλας, για να μην πλατιάζουμε. Στην εποχή Πρίγιοβιτς ο ΠΑΟΚ είχε έναν παίκτη ο οποίος ήταν μόνο τον γκολ. Στην εποχή Ακπομ ο ΠΑΟΚ... Στην αρχή. Ναι. Στο τέλος είχε ανεβάσει και άλλα. Δεν και είχε άλλα ανεβάσει και άλλα. Δεν ήταν ο παίκτης που θα βγει από την περιοχή, που θα κάνει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, που δεν τα είχε αυτά ποτέ. Υπάρχει ένα παιχνίδι καταγεγραμμένο στο τελικό και μας έχει μείνει αυτό το πράγμα στο μυαλό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να μας έχει μείνει στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο του Πρίγιοβιτς. Στην εποχή Ακπομ πήγαμε στο άλλο άκρο. Στον αυτό συμμετοχικό, στο ξύλο, στην πίεση. Στα χίλια δυο. Καλά τελειώματα ο Ακπομ. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να βάλει γκολ. Πραγματικά σου Δεν έχει ηρεμία. Ναι. Το πλασέ που κάνουμε τον Ολυμπιακό, που γέρνει το σώμα του και μου θυμίζει ρε. Και εγώ το κάνω, μην τρελαίνεσαι. Δεν είναι το σούπερ τελείωμα. Τελείωμα να γυρίσω και να πάω να βάλω έξω την περιοχή να το κολλήσω. Τι λέω, ωραίο πλασέ στη γωνία, τι λες τώρα. Ελεύθερος είναι, ρε, μόνος είναι. Θα πιήσουμε ένα πλασέ που είναι τετατέτ. Ωραίο είναι, δεν λέω όχι, αλλά δεν είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστής είναι. Αν δεν κάνει και αυτό, ας αυτοκτονήσει. Και το ακυρωθέν με τον Πανετολικό ήταν ωραίο γκολ. Και εκείνο ήταν ωραίο. Το ακυρωθέν. Ναι, αλλά δεν έχουμε άλλα δείγματα με τον Ακπομ. Ο Ακπομ λοιπόν, εμένα δεν με πείθει ότι μπορεί να είναι νούμερο ένα σταθερά μου. Εμένα λέω, με τον Πάγκο τον πείθει. Εντάξει, δεν έχει ηρεμία γι' αυτό. Από την άλλη. Να συμφωνήσω μαζί ναι. σου, αλλά αυτοί ξέρουν καλύτερα. Ναι. Το ξέρουν καλύτερα είναι υποκειμενικό φίλο γιατί μπορεί να παίζουν άλλα 10 πράγματα. Μη ποδοσφαιρικά. Θέμα Βράγκο υπάρχει. Γιατί εντάξει τώρα θα μου πεις από τις σελίδες του Ολυμπιακού βγαίνουν περισσότερο αυτά, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις. Όχι. Θέμα Βράγκο. Ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ δουλεύει για να προτείνει λύσεις. Αυτός είναι ο ρόλος του. Και ουσιαστικά θα φανεί ποιες λύσεις θα προτείνει στην οικογένεια για να πάρει η οικογένεια τους παίκτες που θέλει. Έγινε. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα κλείσω με την παράκληση, ρε φίλε, να μπορούμε να μιλήσουμε μαζί σου. Δηλαδή, παλιά ήταν ο Τσορμπατζόγλου, ο οποίος ήταν στην Τρόικα και μπορούσαμε να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ με τον Τσορμπατζόγλου. Ναι. Πλέον και αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή, εσύ δεν βγάζεις ποτέ γράμμες. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολα για εμάς, ρε φίλε, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ με δημοσιογράφο ΠΑΟΚ. Αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή, κοιτάξτε το λίγο. Είναι καλό για εμάς αυτό το πράγμα. Να πούμε τη βλακία μας, να μας πεις τι λέει ρε βλάκα, αυτό το πράγμα δεν ισχύει που λες, κατάλαβες. Να, δεν σε πω τη βλάκα, αλλά εντάξει. Ναι. Θέλω να σου πω ρε παιδί μου, να σε πω αυτό. Ναι. Έγινε, να σε καλά. Άντε σε χαιρετώ. Bye. Επειδή κάναμε κουβέντα λοιπόν για το τι μέρη γενέστε, το ρεπορτάζ λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί, έχει κλείσει τον Ζίβκοβιτς. Για μια λύση πίσω από τον Πασχαλάκη, ο Ρέι θα φύγει να πάει να πάρει παιχνίδια κάπου ή να πουληθεί ή να πάει ιδανικός. Δεν έχει πείσει ότι πρέπει να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα πάει πιθανότατα με τριάδα Πασχαλάκη, Ζίβκοβιτς και Μελίσσα που γυρνάει από τη Λαμία, εκτός αν κρυθεί, επειδή ο Μελίσσας έκανε εκπληκτική σεζόν φέτος στη Λαμία όταν πήρε το ρόλο του βασικού και ήταν ένας από τους σημαντικούς παίκτες για να σταθεροποιηθεί και να είναι η πρώτη παχική ομάδα. Εκτός αν κρυθεί λοιπόν ότι ο Μελίσσας είναι καλό να συνεχίσει να παίζει και να πάει κάπου αλλού και να πάρει ο ΠΑΟΚ τρίτο παίκτη, τρίτο τροματοφύλακα ή να ανεβάσει κάποιον τρίτο. Στην άμυνα στα στόπερ δεν προβλέπονται αλλαγές. Αυτή είναι η αλήθεια. Στα κεντρικά χάφη υπάρχει μεγάλο ζήτημα.
Υπάρχει μεγάλο ζήτημα γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε μόνος με συμβόλαιο είναι ο Μίσιτς και ο Βέρμπλουμ που δεν είναι ενεργός. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι, θα ξεκινήσει η σεζόν. Συμβόλαιο έχει και ο Μαουρίτσιο που θα μπει καλό Οκτώβρη. Αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι με τον Ολιβέιρα δανεικό, ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια προσπάθεια λογικά να τον πάρει. Αν μπορέσει να κλείσει ένα, δύο, τρία, τέσσερα εκατομμύρια θα τον πάρει, αν όχι θα κοιτάξει αλλού. Και σίγουρα χρειάζεται άλλος ένα stop, ακόμα και να ανανεώσει ο Σάχοφ. Αυτή είναι η κατάσταση. Για μένα θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ κάνει λάθος σε επίπεδο βάθους με τον Κάνιας. Δηλαδή θα προτιμούσα να μην υπάρχει Μίσιτς και να ανανεώσουμε τον Κάνιας. Όχι ότι ο Μίσιτς είναι κακός παίκτης, αλλά είναι μία από τα ίδια. Ο Κάνιας είναι ο μόνος παίκτης που μπορεί να ανεβάσει το ρυθμό, να δώσει μια ταχύτητα, μια καλύτερη περιστροφή, μια καλύτερη κάλυψη των χώρων, και γενικά είναι ένα παιδί που έχει δέσει με τον κλαμπ. Έχει δέσει με το κλαμπ. Έχω μια φωτογραφία του χθες από τον γκολ του Ακπομ που πανηγυρίζει, λες και δεν θα φύγει αύριο. Δεν θα φύγει το ερχόμενο Σάββατο, τέλος πάντων, μετά τον τελικό. Για μένα εκεί κάνει λάθος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα μπορούσε ως τέταρτο να τον έχει στο ρόστερ του. Δεν είναι ούτε ακριβότερος του Μίσιτς και είναι διαφορετικός σε σχέση με αυτούς που έχουμε. Τώρα η ζωή τα φέρνει έτσι που λογικά και ο Σάχοφ θα ανανεώσει. Άρα θα μείνουμε με Σάχοφ, Μίσιτς, Βέρμπλουμ στο ξεκίνημα της σεζόν. Θα υπάρχει ο Μαουρίτσιο, θα υπάρχει διάθεση για τον Ολιβέιρα και θα δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορέσει να πάρει τον Ολιβέιρα και έναν ακόμη για να ξεκινήσει τη σεζόν μέχρι να έρθει ο Μαουρίτσιο. Η παγίδα που υπάρχει είναι η εξής απλή. Όταν έχεις Μαουρίτσιο και Βιερίνια στα πιτς, δηλαδή 3 εκατομμύρια σε συμβόλαιο στην άκρη, δεν μπορείς να πας να πάρεις δύο παίκτες που θα τους αντικαταστήσουν 3 εκατομμυρίων. Θα πας να πάρεις δύο παίκτες οι οποίοι θα είναι μπαλώματα, θα είναι δανεικοί, θα είναι προοπτικής, δεν ξέρω τι θα είναι, έτσι ώστε να βγάλεις τη σεζόν μέχρι να επιστρέψουν. Αυτή είναι η μία λάκα που μπορεί να πέσει ο ΠΑΟΚ. Από την άλλη βέβαια, στην περίπτωση του Βιερίνια, επειδή ακούγεται η υπόθεση Σταφυλίδη, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μακριά στην υπόθεση Σταφυλίδη, δεν ξέρω αν θα πλησιάσει ποτέ, τη βρίσκω σχεδόν απίθανη με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Απίθανη δεν λες τίποτα, τέλος πάντων. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κινηθεί νωρίτερα και να κλείσει το Σταφυλίδη το καλοκαίρι, έτσι ώστε να υπάρχει αριστερά ο Σταφυλίδης με τον Γιαννούλη και όταν γυρίσει ο Βιερίνια να πάει στα δεξιά, εκεί όπου ο Μάτος δεν περνάει και την καλύτερη του φάση. Σιγά σιγά και αυτός θα παίρνει λιγότερα παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ θα έχει αρκετές λύσεις, τέλος πάντων, στα μπακ. Κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή δεν το βρίσκω πιθανό, άρα περιμένουμε να δούμε και τι λύσεις θα έχει ο ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη αγορά για να αντικαταστήσει, τέλος πάντων, το Μαουρίτσιο και το Βιερίνια μέχρι αυτοί να γυρίσουν. Σίγουρα μεσοεπιθετικά ο ΠΑΟΚ θα επαναφέρει τον Λάμπρου. Σίγουρα μπορεί να πάρει άλλους δύο, όχι άλλον έναν εξτρέμ, γιατί εκεί μπάζει το πράγμα. Και αυτό που ψάχνει θεωρητικά είναι second striker, εγώ πιστεύω ότι ψάχνει καθαρό φορ. Δηλαδή ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ μιλάει για second striker, αλλά αν πάρει άλλους, γυρίσει τον Λάμπρου και πάρει άλλους δύο εξτρέμ και φέρει τον Πέρκα και τον Πίσεσβα στον άξονα, τι να πάρει second striker, έχει τον Σφιντέσκι, λογικά θα πάει να ψάξει τη λύση στην κορυφή της επίθεσης, στο εύκολο γκολ, με την προϋπόθεση θα πουλήσει τον Κουλούρη και θα πάρει ένα σημαντικό ποσό. Αυτή είναι η κατάσταση στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη, γιατί μεγαλώνει, ο Βαρέλα δεν έχει ανανεώσει ακόμα και το βλέπω το πράγμα ότι καθυστερεί επικίνδυνα, είναι η αλήθεια. Αν έχουμε θέμα και εκεί με ένα δίδυμο κέντρο άμυνας με Βαρέλα Κρέσπο να έχουν παίξει 100 παιχνίδια μαζί, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να βρει μια λύση η οποία άμεσα θα αντικαταστήσει τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα για την Ελλάδα είναι πολυτέλεια. Στην Ευρώπη δεν τα πήγε καλά. Και με την Μπενφίκα και με την Μπάτε και γενικά σε κάποια παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν καλός. Αλλά δεν πάβει να είναι σημαντική σταθερά για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν θα ψάξει στο όπερα αν μείνει ο Βαρέλα. Θα ψάξει αν δεν μείνει. Και εκεί θα είναι κακό γιατί αυξάνονται σημαντικά οι θέσεις που θα αναζητεί λύσεις.
Δεν θα είναι εύκολο το καλοκαίρι. Άσχετα τι θα γίνει στο τελικό και τι δεν θα γίνει, είναι κάτι το οποίο δεν ορίζει ούτε το κλίμα, ούτε το τι θα συμβεί το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι διπλός, είναι να μπει για πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League και βέβαια να μπορέσει να διατηρήσει τα σκύπτρα εντός των συνόρων. Δεν είναι κάτι μικρό, δεν είναι κάτι εύκολο. Η μόνη ομάδα που το κατάφερνε αυτό συνεχώς ήταν ο Ολυμπιακός με απίστευτες αβάντες. Η σημαντικότερη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ και αυτό μας κάνει να αισιοδοξούμε για τον χρόνο είναι η παρουσία του ΒΑΡ. Το ΒΑΡ θα λύσει προβλήματα. Δεν θα δημιουργήσει περισσότερα στην Ελλάδα. Ναι, μπορεί 8 στις 10 φάσεις το ΒΑΡ να τις δίνει όπως πρέπει, αλλά από τη στιγμή που θα μειωθούν τόσο πολύ τα ανάποδα σφυρίγματα, ούτε ο Ολυμπιακός θα έχει τις αβάντες τύπου Πανιωνίου που έβαλε γκολ ο Μασούρας 2 μέτρα πίσω, ξεκίνησε από την κίνησή του. Δεν θα είχε κερδίσει στον Ατρόμητο που σκόραρε με γκολ offside στο τέλος, έστω και οριακό θα το είχε δει το ΒΑΡ αυτό το πράγμα. Δεν θα. Πώς το λένε, που αλλού είχε έγκλημα. Υπήρχαν ένα-δύο εγκλήματα ακόμη υπέρ του. Θα είχε χάσει σημαντικούς βαθμούς. Θα είχε τελειώσει το παραμυθάκι πολύ νωρίτερα. Εκεί ελπίζω εγώ περισσότερο. Του πάω και υπέρ του φάσεις είναι πολύ λιγότερες από τις κατά του. Άρα χειρότερα τα πράγματα για αυτόν δεν μπορεί να είναι. Ξέχωρα τι λέει το καθηγίδι, το οποίο δεν έχει δει τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και απλά επηρεάζεται από το κλίμα των εφημερίδων του Μαρινάκη και της ΑΕΚ. Το καθηγίδι λοιπόν που δεν έχει δει τα παιχνίδια και έχει άποψη, αυτή είναι η Ελλάδα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν, κατευθύνονται με περίσσια άνεση σε ένα συμπέρασμα από τα ΜΜΕ και μετά κράζουν τα ΜΜΕ. Όχι, εσείς τα βόδια, δεν φταίνουν τα ΜΜΕ. Τα βόδια εσείς είστε. Τα ΜΜΕ κάνουν τη δουλειά τους. Αν ο άλλος χρηματοδοτεί την Δημοκρατία, ξέρω εγώ τι θα πει, ότι είναι κακή η Δημοκρατία. Καλή θα πει ότι είναι. Εσύ είσαι ζώνη που διαβάζεις και επηρεάζεις από αυτόν. Απλά είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι αυτό που βιώσαμε. Αυτό είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο εγώ. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Νομίζω ότι δεν έχουμε πολλά άλλα να πούμε. Ο τελικός θα γίνει βέβαια χωρίς κόσμο, επειδή βλέπω πολλή υποκρισία ο Βασιλιάδης πήρε μια απόφαση. Αν ο Βασιλιάδης οι ομάδες ζητήσαν κόσμο, εγώ επειδή έχω δει τα παιχνίδια της ΑΕΚ όλα, σε όλα τα παιχνίδια γίνονται μανούρες έξω από το γήπεδο. Δεν μπορούν να ελέγξουν τίποτα. Δεν μπορούν να ελέγξουν τίποτα. Επειδή δεν έχουν την ψυχή να πει κανείς τα ίσα ότι εγώ δεν μπορώ να ελέγξω τους δικούς μου, και από την άλλη και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πει αν οι άλλοι δεν μπορούν να τους ελέγξουν και πάνε προς τους δικούς μας, θα κάνουν δικοί μας. Δεν είναι από το Ανατόλια. Όλοι θα αντιδράσουν. Εντάξει. Επειδή λοιπόν του Βασιλιάδη κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί ότι θα ελέγξει το κοινό του αν στραβώσει το πράγμα, και αυτός πήγε στην εύκολη λύση. Λάθος του Βασιλιάδη, λάθος των ομάδων που έχουν. Όχι τόσο του ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ έχει το πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ μια χαρά ελεγχόμενος ήταν φέτος. Όλοι σεβάστηκαν την προσπάθεια της ομάδας φέτος. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει το μάρμα ουσιαστικά της αδυναμίας της ΑΕΚ να ελέγξει το κοινό της, της αδυναμίας της ΑΕΚ να εγγυηθεί στο Βασιλιάδη ότι όλα θα πάνε καλά, και από εκεί και πέρα της αδυναμίας του ΠΑΟΚ, αν γίνει στραβή, να μπορεί να ελέγξει το δικό του κοινό, γιατί και εκεί και τα δικά μας τα παιδιά, άμα δουν ότι έχει μπάχαλο, θα μπουν. Άμα κινδυνεύουν κιόλας, θα μπουν με τα μπούνια. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο λόγος που γίνεται τελικός χωρίς κόσμο. Απλά αυτή η υποκρισία τα στέλνουμε όλα στο Βασιλιάδη. Φουστεκώτες όλοι, γιατί δεν το λέτε. Ειδικά η της ΑΕΚ, που φέτος φύγανε 100 μολότοφ το ημίχρονο στο ΑΕΚ Ολυμπιακός και σε κάθε παιχνίδι πέφτει ξύλο. Και η μισή από αυτούς που κάνουν τα μπάχαρα δεν είναι καν ΑΕΚ και κανείς δεν λέει κουβέντα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Και από εκεί και πέρα θα πάμε να δούμε ένα τελικό σε ένα άδειο γήπεδο. Ελπίζουμε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ για να κάνει και το πρώτο τάπ της ιστορίας του. Απλά αυτό που είπα και πριν στο φίλο, εγώ είμαι της άποψης ότι δεν χρειάζεται να τεντώσουμε τα παιδιά, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Δεν χρειάζεται να είμαστε υπερβολικοί, να τους αφήσουμε απελευθερωμένα να κάνουν το παιχνίδι τους. Έχουν πετύχει πάρα πολλά. Καλό θα ήταν να μην τους φορτώσουμε πίεση και να έχουν τη δημιουργική πίεση αυτή που χρειάζεται για να τα απεξέλθεις σε αυτά τα παιχνίδια.
Κάπου εδώ θα δώσω τη σκητάλη στο Τρέλια. Στο Τρέλια δεν ξέρω αν θα είναι και ο Ντρου. Ο Ντρου θα είναι. Δεν με έχει ενημερώσει. Ο Νεαπολίτης. Ο Νεαπολίτης Σταρ. Εγώ θα σας αφήσω εδώ κάπου. Έκανα τον απολογισμό μου. Δεν είχαμε κάνει και εκπομπή το μεσημέρι λόγω της τάσης εργασίας της SEM για να παραβρεθούμε στη Γενική Συνέλευση και την αλλαγή καταστατικού που πάλι μισή έγινε, τέλος πάντων. Αυτά από μένα, παιδιά. Να είστε όλοι καλά.